σχετικά με τα ωφέλη που έχει το νέος νόμος, εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Έχει αρκετά ωφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Και για τις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν όλα τους τα χρέη προς δημόσιο, καθώς και τράπεζες και προμηθευτές. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας νόμος με τον οποίο θα μπορούν να κάνουν μια αίτηση. Ναι. Στις 3 Αυγούστου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ναι, στην οποία μπορεί κάθε επιχείρηση να κάνει αίτηση, να καταγράψει όλα της τα χρέη και στη συνέχεια εμείς μέσω των συντονιστών, που είναι οι πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναλαμβάνουν σε συνεργασία με όλους τους πιστωτές να βρουν μια λύση για να σωθεί η επιχείρηση. Ναι. Αντίστοιχα, ελεύθεροι επαγγελματίες από 3 Αυγούστου και μετά μπορούν να πηγαίνουν κατευθείαν να κάνουν αίτηση στις εφορίες ή στο ασφαλιστικό τους ταμείο και να λάβουν και αυτή η ρύθμιση των χρεών τους με ευνοϊκά ωφέλη. Ναι. Είπατε ότι έχει μια χρονική διάρκεια νόμος όμως. Ο νόμος θα είναι ανοιχτός μέχρι το Δεκέμβριο του 2018. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή 1,5 περίπου χρόνο. Εάν στο διάστημα αυτό κάνει άλλο την αίτηση και μπουκώσει το σύστημα όπως λέγεται και δεν προλάβει να το εξετάσει το κράτος. Δηλαδή τι ακριβώς, αυτός θα, τι ευθύνη θα έχει αυτό, περιμένοντας να γίνει τόσο συμβιβασμός. Μην ανησυχείτε, έχουμε λάβει πάρα πολλά μέτρα για να μην μπουκώνει. Ωστόσο, ακόμα κι αν αυτό συμβεί, φαντάζομαι θα δοθούν οι απαραίτητες παρατάσεις. Δεν θα μείνει πάντως κάποιος απ' έξω. Μην έχουμε τέτοιο φόβο, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, το άγχος και του δημοσίου δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή είναι εις πράξη μετρητών, όχι ακίνητων από ό,τι φάνηκε. Ναι. Όχι το άγχος θα έλεγα. Το δημόσιο δεν επιθυμεί να πάρει τα σπίτια κανενός Έλληνα. Άρα λοιπόν η στόχευση είναι να, μέσω του νόμου να συζητάει μαζί του τι μπορεί να πληρώσει από τα εισοδήματά του, τι περισσεύει δηλαδή, αφότου αφαιρέσει ό,τι χρειάζεται για να ζήσει και για τα έξοδα της επιχείρησης και το υπόλοιπο ποσό που περισσεύει να χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή όλων των χρεών, τόσο του δημοσίου όσο και των τραπεζών. Γίνεται λοιπόν μια, ας το πούμε έτσι, ρύθμιση και ένα συμβασμός μεταξύ όλων των πιστωτών, ώστε να πληρώνει κανείς αυτό που μπορεί. Αν τώρα υπάρχει ακίνητη περιουσία, αυτή λαμβάνεται υπόψη, έτσι ώστε να διαμορφώσει το πλάνο αποπληρωμής. Πάντως δεν υπάρχει μια στόχευση στα ακίνητα των Ελλήνων, το αντίθετο, στοχεύουμε στην ικανότητα αποπληρωμής.